Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές πιλωτικά μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασε η Τράπεζα της Ελλάδος για το αν είναι τελικά η κατάλληλη στιγμή. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα θα δοκιμάσει την τύχη της στις αγορές αρχές της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο ακόμα και για τη Δευτέρα ότι θα γίνει αυτή η πρώτη προσπάθεια. Βέβαια, το δοκιμάσει την τύχη της είναι μάλλον ατυχής όρος, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία και με fans που έχουν εξασφαλίσει ότι θα καλυφθεί η έξοδος. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για κάποιο τεράστιο ποσό. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα του πόσο μεγάλα, πόσα χρήματα θα ζητήσει. Σίγουρα όμως δεν θα είναι ένα τεράστιο ποσό που θα έρθει για να καλύψει τις χρηματοδότητες και τις ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς και μιλάμε για μια πιλωτική έξοδο. Το στοίχημα λοιπόν για την Ελλάδα είναι αφενός να υπάρχει υπερκάλυψη της προσφοράς αυτής του ομολόγου. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μικρής διάρκειας, μάλλον 2 ή 3 ετών. Θα δούμε το ύψος του και το μεγάλο στοίχημα είναι ποιο θα είναι το επιτόκιο, ώστε σιγά σιγά να διαμορφωθεί το που μπορεί και αν μπορεί πραγματικά η Ελλάδα να πατήσει στα πόδια της κάποια στιγμή στις αγορές, ώστε να μην χρειάζεται, να χρειάζεται λιγότερη ενίσχυση από τους πιστωτές της. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα, το χρονοδιάγραμμα που το αν είναι σωστή η συγκυρία για να βγει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στις αγορές ή όχι ακόμα, είναι κάτι που απασχόλησε και την επενδυτική κοινότητα αλλά και εσωτερικά την Τράπεζα της Ελλάδος. Είδαμε τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι είναι ακόμα νωρίς, απηχώντας σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως τελικά επιλέγει η πιο πολιτική λύση που είναι να δοκιμάσει τα νερά η Ελλάδα και φαίνεται ότι σε αυτό έχει τη στήριξη και των οίκων αξιολόγησης αλλά και πολιτικών φωνών από την Ευρώπη που θα ήθελαν με δεδομένο ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση γιατί είναι δεδομένο ότι για τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να δει πόσο μπορεί η Ελλάδα να προσεγγίσει, να γίνει θελκτική, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν θελκτικά στις αγορές και αυτό να αποτελέσει και μια μορφή ψήφου εμπιστοσύνης προς το αξιόχρεο της χώρας. Αν βλέπει κανείς και αν δει κάποιους σοβαρούς επενδυτές να είναι διατεθειμένοι να βάλουν τα χρήματά τους σε ελληνικά ομόλογα, αυτό σημαίνει ότι γενικότερα κάτι έχει αλλάξει στην οικονομία. Οπότε αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα πολιτικό κέρδος για την κυβέρνηση, αν θέλεις, να δει ότι ακόμα και εκτός ποσοτικής χαλάρωσης κατάφερε να βγει στις αγορές, κάτι που έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα, να μεταφέρει την εικόνα της επιστροφής στην ομαλότητα και την κανονικότητα και έτσι να θέσει τις βάσεις για μια ευρύτερη ομαλοποίηση της οικονομίας. Μένει να δούμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα που θεωρούμε ότι είναι άμεσο, το ύψος της έκδοσης και κυρίως το επιτόκιο για να δούμε πώς αντιμετώπισαν οι αγορές αυτή την πιλωτική έξοδο.